Γενικά εγώ δεν γουστάρω κανέναν ο οποίος βαριέται και είναι τεμπέλης. Δεν θέλω να με λένε τεμπέλη τη στιγμή που προσπαθώ και κάνω τα πάντα μέσα στον Greek Idol. Εγώ πιστεύω ότι ήμουν συνεπής και ήμουν πάρα πολύ συνεπής. Τα έχω λίγο με την παραγωγή, ναι. Γιατί στήσανε το βίντεο που μου βγάλανε, ναι. Πιστεύω ότι ήταν όλο ψεύτικο. Ήταν λάθος μου που μίλησα για κάποια στιμένα πράγματα για την παραγωγή. Αργεί στις συναντήσεις που έχουμε μαζί, αργεί και στα μαθήματά του. Ο κύριος Καπετανίδης είπε ότι έχουν πάρει τα μυαλά μου αέρα από τα φώτα της δημοσιότητας και ότι έχω καβαλήσει κάποιο καλάμι. Διακρίνω ένα καλάμι. Πρόσεξε το αυτό το καλάμι που διακρίνω. Ο γνώμη του είναι να νομίζει ότι θέλει. Ο Χρήστος δεν την έχει ψωνίσει ακόμα. Για αυτή τη βδομάδα πιστεύω ότι ίσως υπάρχει πιθανότητα να φύγω. Άπονη καρδιά, Χρήστος Τσακίρης. Άπονη καρδιά, δεν καταλαβαίνεις κι όλο με πονάς κι όλο με πληγώνεις. Να με τυγανάς, να με τυγανάς. Άπονη καρδιά, άπονη καρδιά. Συνέχως με ταπεινώνεις. Πες μου λοιπόν να ευχαριστιέσαι που συνέχως με απαρνιέσαι. Πες μου λοιπόν που σε ρωτάω αν μου αξίζει να πονά. Να τυραννιέμαι σαν τρελός που σ' αγαπάω. Συνέχως με ταπεινώνεις. Πες μου λοιπόν να ευχαριστιέσαι που συνέχως με απαρνιέσαι. Πες μου λοιπόν που σε ρωτάω αν μου αξίζει να πονά. Να τυραγέμαι σαν τρελός που σ' αγαπάω. Χαλάσω λίγο την ιδυλιακή ατμόσφαιρα. Χρήστος Τσακίρης, τι έγινε, είσαι ευχαριστημένος αυτή την εβδομάδα που είχες και ένα χορευτικό αισθησιακό, θα έλεγα, Χρήστο μου? Είμαι πολύ ευχαριστημένος, ναι. Γιατί είσαι πάρα έτσι πολύ. Πάλι. Πώς είμαι? Κάπως είσαι σήμερα. Πάμε από την αρχή. Και φιλάκι στη χορεύτρια. Πάμε από την αρχή. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Πολύ χαρούμενος. Μάρο. Εντάξει, χαίρομαι που ένιωσες καλά με το χορευτικό. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν ένιωσα πολύ καλά. Νομίζω ότι αισθάνθηκες λιγάκι άβολα. Το τραγούδι θεωρώ ότι το είπες αρκετά καλά. Κινησιολογικά δεν με έπεισες, πρέπει να σου πω. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, γιατί σήμερα άκουσα ότι ήθελες να φύγεις από τον Greek Idol? Με αφορά αυτό, για ποιο λόγο? Συνέβη κάτι? Λίγο, όχι, πέρασε λιγάκι από το μυαλό μου και δεν ξέρω. Για ποιο λόγο? Για πολλούς λόγους. Έχει να κάνει με εμάς? Όχι, όχι, για μένα, για μένα. Πηγαίνεις στα μαθήματα φωνητικής? Βεβαίως. Συνεχίζεις? Ναι.
Μην αφήνει ούτε μια μέρα να πηγαίνει χαμένη. Γιατί μπορεί να είπε το τραγούδι του Γιάννη Παρού καλά, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα που πρέπει να φτιάξετε. Δημήτρη μου. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ μόνο σε αυτό που είδα σήμερα εδώ πέρα. Θα σου πω ότι φωνητικά σου είναι πάρα πολύ καλό. Όμως, μισό λεπτό. Όμως, δεν φτάνει μόνο η φωνή. Πρέπει να υπάρχει ερμηνεία, ερμηνευτικά. Οπότε σε βλέπω να τραγουδάς, είναι σαν μην καταλαβαίνεις τι λένε οι στίχοι του τραγουδιού. Σε αυτό χρειάζεσαι πολύ δουλειά. Και μου δείχνεις ότι είσαι λίγο. Πώς να σου το πω, λίγο. Διεκπαιρωτικός όταν λες ένα κομμάτι. Αυτό θα ήθελα να λες. Διεκπαιρωτικός, το κρατάμε. Κώστα μου, συμφωνείς με τη Μάρο, με τον Δημήτρη? Εγώ θέλω να μείνω λίγο στο Χρήστο σε αυτό που είπε, θέλει να φύγει. Θέλω να μάθω ακριβώς το λόγο. Για ποιο λόγο σκέφτηκες ότι θες να φύγεις από τον Greek Idol? Έχω κάποια προβλήματα σοβαρά. Ποια δηλαδή, τι? Με το σπίτι μου. Δηλαδή? Δεν θέλω να τα βγάλω στον αέρα. Δεν θέλω να με ακούσει ο κόσμος. Αν θέλετε μετά, να σας τα εξηγήσω όλα. Μάλιστα. Πάντως για μένα σήμερα δεν υπάρχει καμία έκπληξη, καμία ανατροπή. Τα ίδια και τα ίδια κάθε εβδομάδα. Το λευκό γιατί το φοράς? Κάνεις κόντρα. Αυτά μου δώσανε. Ποιος το έδωσε, η παραγωγή? Η παραγωγή δεν ξέρει. Τους ανθρώπους, Κώστα, τους δίνουν άλλοι. Πέτρο, παίρνεις το λόγο. Τελείωσες. Όχι, θέλω να πω ότι και Χρυσή Καδένα με ενοχλεί. Χρυσή Καδένα και Greek Idol δεν πάει. Δεν είναι Χρυσή, είναι Ασημένια. Ασημένια, ό,τι είναι. Έλα. Το σταυρουδάκι φοράει, έτσι δεν είναι, για να το φυλάει ο Χριστός. Ναι, έχω και το σταυρουδάκι. Πέτρο. Χριστό, επειδή συνεννοούμαστε καλύτερα νομίζω, από ό,τι συνεννοείσαι με τους άλλους. Για πολλούς λόγους. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι τραγούδισες πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όμως, είδα ένα βίντεο, εγώ έλειπα την Τρίτη αν θυμάσαι. Είδα ένα βίντεο που είπες ότι, ενώ είχες πει ότι σε είχαν στήσει στην παραγωγή και σου κάνει ένα βίντεο, μετά είπες, όχι δεν με στήσαν στην παραγωγή. Σε στήσαν ή δεν σε έστησαν? Δηλαδή δεν θέλω να πάρει έκταση το θέμα. Έλειπα θέλω και... τα, δεν θέλω να το συνεχίσουμε. Okay. Δε ό,τι έγινε, έγινε. Έτσι πιστεύω από τη μεριά μου. Δε, εγώ προσωπικά δεν θέλω να το συνεχίσω. Ίσως να έφτεξα, ίσως να έκανα κάποιο λάθος. Για μένα, το ρωτάω για άλλο λόγο. Πέρα από το ότι τραγουδάς καλά, υπάρχουν και άλλα παιδιά που τραγουδάνε καλά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι λίγο παραπάνω. Το οποίο είναι πόσο εντάξει είμαστε. Δηλαδή, πόσο εξηγημένοι είμαστε, λαϊκό παλικάρι, είσαι, καταλαβαίνεις τι λέω. Θέλω να πω, είσαι τελικά ένα λαϊκό παλικάρι το οποίο ήρθε να δείξει τη φωνή του και να είναι μάγκας και να κερδίσει, ή είσαι μια περίπτωση άλλη που είσαι λίγο γάτα, λίγο συγκινησιακός, λίγο Νίκος Ξανθόπουλος, λίγο να σου ρίξω με το συνέστημα, λίγο κάνω την πάπια, πίνω το φραπέ, αλλά οι άλλοι μου τη στείλουν, εγώ δεν το πίνω το φραπέ. Αυτό σε μένα, Χρήστο, ακόμα δεν έχει εξηγηθεί. Εγώ σε είδα αλλιώς και στον δρόμο, κοιτάζοντας τα βίντεο και τα υπόλοιπα, δεν σας ζω μέσα εκεί, είδα μια κατάσταση ότι μπορεί να την κάνεις και λίγο Νίκος Ξανθόπουλος για να κλαίμε. Γιατί όταν σε ρώτησα την προηγούμενη φορά, ποια είναι η στεναχώρια σου, μου λες, έχω να πάω 1,5 μήνα σπίτι. So, τι. Χριστό, συγγνώμη Πέτρο. Συγγνώμη. Όχι, θέλω να τελειώσω, παρακαλώ, μια στιγμή Κώστα. Ναι, ναι. Και αυτό θέλω να πω. Πολύ καλή φωνή έχεις. Αλλά στο θέμα της εξήγησης πρέπει να είμαστε fair, γιατί είναι θέμα. Τι σου ήθελε, κουβαλάμε δηλαδή. Είναι αυτό που είπα και στον κύριο Καπετανίδη προηγουμένως, ότι δεν ήθελα να αναφερθώ ότι όχι, έχω μιλάω για την οικογένειά μου. Για... υπάρχει συνέχεια, ναι, για την προηγούμενη φορά μου, είπε στο προηγούμενο και την άλλη. Απλά φορά... ήθελα να το ρίξω ότι δεν είδα την οικογένειά παραγωγή... μου. Δεν θέλω μπροστά στις κάμερες να μιλήσω ότι έχω πρόβλημα. Και καλά κάνεις. Στο σπίτι μου. Και καλά κάνεις. Και πιστεύω να το σέβεσαι. Και καλά κάνεις. Άλλο λέω. Ότι από την αρχή υπάρχει κάτι. Δηλαδή πάντα υπάρχει και ένα θέμα. Όχι το ίδιο τώρα. Πάντα υπάρχει παραγωγή. Έκανε έτσι. Ο άλλος σε κάρφωσε ότι δεν πήγες. Βγήκε ο άλλος πάνω ότι αργούσες. Είναι ένα θέμα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχουμε σαφή εικόνα. Θέλετε, πρέπει να πάω να δώσω τον αριθμό. Ένα λεπτό, δεν μπορώ για ένα λεπτό. Για 30 δεύτερα, αν μπορείς, Κώστα μου, συγγνώμη που σε πιέζω. Αλλά πρέπει να περάσω τη διαφημίση. Κώστα, συγγνώμη. Πες μου. Εμένα μου κάνει λίγο περίεργο πως από τη μία είσαι τόσο χάλια, τόσο άσχημα, και από την άλλη πηγαίνεις στον Πλούταρκο και τα σπάς στα μπουζούκια. Σωστό και αυτό. Έτσι ακούσαμε. Σωστό και αυτό. Πήγα και πέρασα καταπληκτικά, παιδιά, στον Πλούταρκο. Πέρασα πολύ ωραία. Ναι, εγώ όταν έχω προβλήματα με το σπίτι μου, δεν πάω στον Πλούταρκο να τα σπάω και να κάνω τρελό λογαριασμό. Δικαίωμά σας, εγώ έτσι μπορώ και ξεπερνώ τα προβλήματα μου. Βγήκα να ξεσπάσω. Πάμε να δώσουμε
σε εσάς τον αριθμό του Χρήστου για να ψηφίσετε και να μας πείτε αν θέλετε ο Χρήστος να παραμείνει στο Greek Idol 901-14-082-10. Τι είπα, μισό λεπτάκι. 901-14. Μπερδεύτηκα κι εγώ, Χρήστο μου. 052-10 και GI-10 στο 19.000. Αν θέλετε λοιπόν ο Χρήστος μας να παραμείνει στο Greek Idol, μπορείτε να τον ψηφίσετε. Καλή συνέχεια.